Έλαβα μία πολύ όμορφη επιστολή από την κυρία Ολυμπία, η οποία μου είπε ότι είναι νηπιαγωγός στο νηπιαγωγείο της Πάχνης, στα απομακοχώρια στην Ξάνθη. Υπηρετεί στο νηπιαγωγείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ως αναπληρώτερα νηπιαγωγός, και μου ζήτησε, με αφορμή ένα βίντεο το οποίο μας έστειλε μία μικρή μαθήτρια, να ανοίξουμε πιο γρήγορα τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία και με κάποιο τρόπο να βρεθώ μαζί σας στην ψηφιακή τάξη. Οπότε έκανα πράξη την επιθυμία της μικρής μας φίλης και της κυρίας Ολυμπίας και με πολύ μεγάλη χαρά σας συναντώ σήμερα έστω και διαδικτυακά με τη χρήση της τεχνολογίας. Είναι τιμή μας, κύριε Πρωθυπουργός, η κυρία Υπουργός, η κυρία Υπουργός, ο κύριος Δήμαρχος, γενικότερα η κυρία Στυλιανίδου, που είναι η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νομού Ξάνθης, όλοι μαζί να μαζευόμαστε σε τέτοιες πρωτοβουλίες που ενώνουμε τα σχολεία κάτω με εσάς, με την ηγεσία, με τη διευθύνση, και την τοπική διοίκηση του Δημάρχου. Και όλα αυτά για το καλό των σχολείων. Ελπίζω και εύχομαι τα σχολεία να είναι ανοιχτά και όχι κλειστά λόγω κορονοϊού. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο σχολείο μας, στο νηπιαγωγείο Πάχνης, στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Με αφορμή όλο αυτό έγινε με ένα βίντεο με την κυρία από εδώ, την κυρία Ντόα, την δεσποινίδα μας, που θέλει να μιλήσει, να απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό, γιατί δεν άφησε κάποιο σύνδεξη. Και τώρα θέλω να σας πει κάτι. Και μετά η Διευθύντρια Εκπαίδευσης θα μας πει μια κουβέντα. Α, για πέστε το κύριο. Για να ακούσουμε τι το άλλο λοιπόν. Να ακούμε. Πήγαινε κοντά, πήγαινε. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνετε, καλά? Εγώ είμαι η Ντουάγκο, θα σας στείλω το βίντεο. Σας παρακαλώ, μην ξανακλείσετε τα σχολεία. Κοίτα εδώ τι είναι όμορφα να παίζω με τις φίλες μου και η κυρία να μου μαθαίνει ωραία πράγματα. Μακάμα ξανά να τα κλείσεις, δεν θα μπορούμε το χρόνο να πάμε στο δημοτικό και δεν θα μάθουμε τίποτα. Να σας ζητήσω κάτι. Βεβαίως να μου ζητήσεις. Θέλουμε να υπολογιστή τη τάξη μας, να παίζουμε εμείς τα παιδιά και ένα προζεκτρόμια με αρτιστικό πίνακα. Τα πες όλα το άντρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το αίτημά σου θα ικανοποιηθεί αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεραμέως. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ, κυρία Μακρύ. Ευχαριστούμε, η κυρία Στυλιανίδου εδώ. Θέλουμε να πούμε ότι τα σχολεία αυτά τα βρίσκουμε συνήθως, είναι πάνω αναπληρωτέχνων, αναπληρωτών, και τα βρίσκουμε λίγο, ξέρετε, και προσπαθούμε. Εδώ με την κυρία Στυλιανίδου προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Και μαζί με τον Δήμαρχο που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, μας χρωστάει μόνο την αυλή ένα ολοκλήρωμα. Και αν μπορείτε κι εσείς να μας βοηθήσετε ώστε να στελεχώσουμε ακόμα καλύτερα το σχολείο. Η κυρία Στυλιανίδου. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε. Καλώς ήρθατε στο εκπαιδευτικό μας σπίτι στην Πάκνη. Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω με την ευκαιρία αυτή που βρισκόμαστε εδώ ότι είμαστε σε μια περιοχή όπου ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καθιέρωσε την ισονομία και ισοπολιτεία. Αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης παρέμβασης είναι και τα νηπιαγωγεία μας. Είναι και η εκπαίδευση της προσχολικής αγωγής σε αυτήν την περιοχή. Ένα θετικό μέτρο, μια θετική δράση η οποία καθιερώθηκε σε όλο τον Δήμο Μίκης με την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση το 2006. Ελάχιστα νηπιαγωγεία υπήρχαν πριν και από την υποχρεωτικότητα της προσχολικής αγωγής και μόνο των νηπίων έχουμε νηπιαγωγεία σε αυτήν την περιοχή. Θεωρούνταν αυτονόητη η απουσία της προσχολικής αγωγής πριν από το 2006 για όλους τους οικισμούς στο Δήμο Μίκης τουλάχιστον, όπου υπήρχαν αμυγείς μειονοτικοί οικισμοί. Η προσχολική αγωγή, η οποία καθιερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο μας, έχει όλα τα παιδιά να φοιτούν στα νηπιαγωγεία.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τα δημόσια νηπιαγωγεία στην περιοχή της Ξάνθης. Είμαστε περήφανοι για τις νηπιαγωγούς που έχουμε και κάνουν καταπληκτική δουλειά. Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες, για όλα αυτά που καλύψατε όλη αυτή την περίοδο και σας περιμένουμε από κοντά. Καταρχάς, και στην Ολυμπία και στην κυρία Στυλιανίδου θερμά συγχαρητήρια για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε στο νηπιαγωγείο της Πάχνης αλλά και συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ξέρω πόσο δύσκολα ήταν εν μέσω κορονοϊού να μπορέσετε να κρατήσετε την επικοινωνία με τα παιδιά ζωντανή. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβλέπω τα παιδιά στην τάξη με τις μάσκες τους, με όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, διότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη σχολική τάξη. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω την Ολυμπία ότι το Υπουργείο προχωρά μετά από παραπάνω από μία δεκαετία σε μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. 12 χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Μετά από 12 χρόνια θα αρχίσει σταδιακά να κλείνει αυτή η πληγή αναπληρωτών, νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών που καλύπτουν όμως ουσιαστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και να πω και στον αγαπητό Δήμαρχο και στην κυρία Στυλιανίδου ότι πράγματι ισοπολιτεία και ισονομία στην Θράκη έγινε πράξη από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι μια διαρκής προσπάθεια η οποία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πολιτική επιλογή όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά. Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτή την πολιτική όπως ξέρει πολύ καλά ο Δήμαρχος έμπρακτα έτσι ώστε να δίνουμε τις δυνατότητες σε όλα τα Ελληνόπουλα ανεξαρτήτως θρησκείας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για πρόοδο στη ζωή τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνετε πράξη μέσα από τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε στο νηπιαγωγείο της Πάχνης. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι από φέτος η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα είναι πραγματικότητα για όλα τα Ελληνόπουλα στην χώρα μας. Είναι μια πολύ σημαντική επένδυση την οποία κάνουμε στα νέα παιδιά, διότι γνωρίζουμε τη σημασία της προσχολικής αγωγής για την καλή ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών μας, αλλά και για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης που τόσο μεγάλη σημασία έχει και θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτή την πολιτική. Τέλος, μιας και ο κορονοϊός ακόμα, αγαπητέ Δήμαρχε, δεν μας έχει εγκαταλείψει πλήρως, θέλω να ζητήσω και τη δικιά σου συνδρομή ώστε να εντατικοποιήσουμε τις διαδικασίες των εμβολιασμών. Ειδικά στην Ξάνθη είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με τους εθνικούς μέσους όρους και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και χρειαζόμαστε την αρρωγή των τοπικών αρχόντων να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι πρέπει να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να προστατεύσουν όχι μόνο τους εαυτούς τους αλλά και τις κοινότητές τους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα την οποία όλοι προσδοκούμε. Ακούω ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ μια παιδική χαρά. Αλήθεια είναι, παιδιά? Κύριε Δήμαρχε, νομίζω έχετε ένα απάντημο έτοιμο εδώ από τα παιδιά για μια παιδική χαρά. Τη θέλουν πάρα πολύ για να μπορούν να παίζουν. Οπότε και εκ μέρους μας, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι συμφωνείτε, και εκ μέρους μας. Και εμείς συνεπικουρούμε σε αυτό το αίτημα των παιδιών. Ωραία. Θα βοηθήσουμε τον Δήμαρχο με την παιδική χαρά που τόσο θέλουν τα παιδιά. Επειδή το έχετε αποδείξει αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ ξανά. Το έχετε αποδείξει στην πράξη έμπρακτα. Ό,τι και αν έχει αιτηθεί από το Δήμο Μίκης, τα πάντα. Όχι μόνο για παιδική χαρά και το πιστεύω και αυτό που λέτε τώρα. Ούτως αλλιώς κάποιες παρεμβάσεις, όπως ανέφερε και η κυρία Ολυμπία, μπορώ να πω ιστορικά σε κάθε σχολείο μας από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο που είναι το μεγαλύτερο σχολείο που έχουμε εδώ, είναι τα λύκεια, έχω βάλει μία σειρά
δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον 1,5 χρόνο που διοικούμε να μην έχουμε κάποια παρέμβαση, να μην έχουμε κάνει σοβαρή παρέμβαση σε κάποιο σχολείο. Είμαι και εγώ ίδιος από το κομμάτι της κυρίας Ολυμπίας και εγώ είμαι δάσκαλος και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον πόνο και το προβληματισμό. Θα το έχει με τη βοήθεια τη δικιά σας, θα έχει η κυρία Ολυμπία την παιδική χαρά που τη χρειάζεται όντως πάρα πολύ. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και στην Ολυμπία και στην Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες, όχι μόνο εν μέσω κορονοϊού και ευρύτερα, μια τεράστια προσπάθεια και πραγματικά αυτή δεν περνάει καθόλου παρατήρητη. Να ξέρετε ότι πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για το πάρα πολύ σημαντικό έργο που κάνετε και στην περιοχή σας, σχολεία μας. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά στην κυρία Ολυμπία. Θα μεριμνήσουμε για τις υποδομές που σας λείπουν και ο Δήμαρχος θα μεριμνήσει για την παιδική χαρά.